Θα ήθελα Άρα, να ξεκινήσω το από, από τον κύριο Καούκη, ο οποίο θα μα πει για τα δάνεια τα οποία πήρε ο οργανισμό. Ήταν δεν ξέρω, 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 και διαγράφησαν μόλι πρόσφατα τον Γενάρη. Το γιατί 23, γιατί Γενάρη ναι. 23, Για να εξηγιανθεί και για να μπορέσει να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψη για να πάρει τα επόμενα χρήματα για να επενδύσει σε όλα αυτά που λέμε. Καλημέρα κύριε Κιωτσούκη, κύριε Καούκη. καλημέρα κύριε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Ακούστε, ακούστε λίγο τώρα λίγο και, το, και το τι έχει γίνει για να τοποθετηθείτε μετά. Κύριε Καουκή. Ναι, αυτό λέω, δια, διαγραφήκαν τα 10,4 δις ε, μέσα στον Ιανουάριο. Mm. Ε, πέρα, αυτά δηλαδή έστειλε το, ε, πέρασα από ΦΕΚ, τα στέλνουν στη ΦΑΕ για να γίνει το, η, επιστο, η, διαγραφή των το, το χρημάτων, όπου και εκεί άνοιγαν, για να εξηγιανθεί και για να... Ήταν με μεγάλη πίεση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια τώρα. Ε, έδωσε το πράσινο φω η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξηγηθεί, για να μπορέσει μετά να μπει και στο Ταμείο Ανάκαμψη για τι νέε επενδύσει και, ε, και τι νέε προτάσει που είχαν καταθέσει προ τα Γη. Πήγαν να θεωρηθούν παράνομε επιδοτήσει, αν δεν κάνω ναι, λάθο, τα εκεκριβώς. συγκεκριμένα χρήματα. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά άναψε το πράσινο φω και είπε, εντάξει, αχρι... Αυτά τα χρήματα ήταν σύνομα έτσι όπως αξιοποιήθηκαν, 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ Στα οποία είχε μπει και η Ρικαούκη εγγυητή στο κράτο. Ναι, ήταν έτσι. το ελληνικό δημόσιο εγγυητή. Και γι' αυτό και πήρε και αυτή την απόφαση. Και, και ήταν με, με υπουργικέ αποφάσει, κοινέ και κοινέ υπουργικέ αποφάσει, για να φτάσουμε σε, αυτό, σε αυτή τη διαγραφή. Ε, είναι δάνεια 25 ετία, 10,4 δι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα 25 χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα τα οποία δυστυχώ δεν έγιναν ή δεν ξέρω τι, τι ακριβώ έγινε. Αυτό θα τα βρει η έρευνα και πιστεύω ότι ο Εισαγγελέα θα φτάσει σε βάθο σε αυτά τα θέματα και θα εξετάσει όλου αυτού που περάσανε ω διευθύνοντε σύμβουλοι και πρόεδροι ή διοικητικά συμβούλια. Για να δουν ακριβώ τη διαχείριση τη κοινωνία. Και τα πώς, φάγανε, ακριβώς, γιατί ναι, καλώ ρίξαμε, ρίξαμε τόσα λεφτά. Απ' το Καλώ ρίξαμε τόσα λεφτά. Καλώ ρίξαμε... τα ρίξαμε. Εννοείται ότι καλώ. Δεν μπορεί να είμαστε Ευρωπαϊκή χώρα και, και να μην έχουμε τέτοια σχέση. Και μια σύγχρονη... έχουμε αυτή τη στιγμή τόσου νεκρού. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι τραγικό και πραγματικά μα πονάει όλου, μα θλίφει και δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά με το ζόρι μιλάμε. Είναι ψυχολογικά κανένα σίγουρα δεν είναι καλά σε αυτή τη χώρα αυτέ τι μέρε.